Ο Γιώργος έχει 4 ψήφους. Μία έχει ο Κοκκινάκης, μία ο Χρανιώτης, μία ο Χανταμπάκης και μία ο Μπό, που σημαίνει, Γιώργο, ότι είσαι ήδη υποψήφιος. Υπάρχει μία ακόμα ψήφος μέσα στην κάλπη. Η τελευταία ψήφος λοιπόν για σήμερα, η οποία δεν έχει σημασία, θα την ανοίξουμε. Γράφει και αυτή, Γιώργος Αγγελόπουλος. Γιώργο, με 5 ψήφους είσαι ο πρώτος υποψήφιος για σήμερα. Θα περάσουμε γρήγορα στις δύο κοπέλες με την ατομική ασυλία. Ειρήνη, έχεις κερδίσει ατομική ασυλία, που σημαίνει ότι εσύ θα μας δείξεις ποιος θα είναι ο δεύτερος υποψήφιος για αυτή την εβδομάδα. Θέλω λοιπόν πρώτα να μου δώσεις το λόγο και μετά το όνομα του παίκτη της παίκτριας που επιλέγεις. Ψηφίζω τον Στέλιο. Για το λόγο, για δύο λόγους, για όλους τους προηγούμενους που είπα, αλλά και για να τελειώνει αυτός ο ανταγωνισμός, μάλλον, που υπάρχει. Με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι θα τελειώσει αυτός ο ανταγωνισμός, δηλαδή? Ας κρίνει το κοινό. Το κοινό έχει την κρίση του και θα κρίνει. Με τι σκεπτικό λες θα τελειώσει ο ανταγωνισμός? Όχι, αλλά βλέπω ότι πολλοί ψήφισαν τον Ντάνο, ο οποίος είναι χρήσιμος παίχτης στην ομάδα. Και βλέπω ότι όλη η ομάδα, δηλαδή, δεν ψήφισε με αγωνιστικά κριτήρια και ψήφισε με το πώς θα φάμε τον πιο δυνατό, κάτι το οποίο λυπάμαι πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο, ο λόγος δηλαδή που ψηφίζω το Στέλιο, εκτός το ότι σε μένα δεν ήταν φερέγγιος, ας κρίνει το κοινό να τελειώσει αυτή η ανταγωνιστικότητα που υπάρχει υποχθόνια, γιατί μάλλον όλο το υπόλοιπο είναι το θέατρο του παραλόγου που ζούμε στην παραλία. Ο δεύτερος λοιπόν υποψήφιος για σήμερα είναι ο Στέλιος Χανταμπάκης. Ευρυδίκη, έχεις και εσύ την ατομική ασυλία, είναι η δεύτερη φορά που έχεις την ατομική ασυλία. Ποιος είναι ο υποψήφιος που επιλέγεις για αυτήν την εβδομάδα, αφού πρώτα μου δώσεις το λόγο? Θα ψηφίσω τον λιγότερο που έχω δεθεί, θέλω να ξεκαθαρίσω, μαζί του. Πραγματικά περνάω πάρα πολύ καλά μαζί του, κουβεντιάζουμε, τον εκτιμώ. Για μένα είναι κύριος με κάπα κεφαλαίο, είναι όριμος άντρας. Ξέρω ότι μετά από εδώ θα κάνουμε παρέα, είμαι σίγουρη. Και θα με πάει για κασερόπιτα, μου το έχει τάξει. Ξέρω ότι δεν θα μου κρατήσει κακία. Και ίσως αυτό να είναι και κάτι το οποίο μετά από εδώ, γιατί ξέρω ότι έχει μεγάλη πορεία και είναι ο δικός μου Κολόμβος, ίσως μετά από αυτή την ψηφορία να έρθει λίγο το δέσιμό μας ακόμα περισσότερο. Πες και το όνομά του. Οπότε είναι ο Κολόμβος, ο Γιώργος Χρανιώλας. Ο Γιώργος Χρανιώτης λοιπόν είναι ο τρίτος υποψήφιος.